Ότι ο Χρήστος Φερεντίνος είναι δεινός χορευτής, το μάθαμε από την πρωινή εκπομπή του. Το ότι θα έκανε κλήρωση, παύλα συνέντευξη, παύλα χορό της χιλιάς ταυτόχρονα, δεν το περιμέναμε. Ούτε η ίδια η χορεύτρια το πίστευε δηλαδή. Και έχεις σπουδάσει στο μαθηματικό, είναι η αλήθεια. Ναι. 10 πρώτες. 10 πρώτες στο μαθηματικό. Και το αψές. Ναι. Για το χορό. Και έκανες αυτό που αγαπούσες δηλαδή. Εννοείται. Θέλει θάρρος η ζωή. Πολύ καλά κάνεις. Και οικονομικά πάνε καλά τα πράγματα. Όπως όλοι. Φαντάζομαι. Είναι... Ωραία. Να πάμε τώρα και στην επιτροπή μας. Αυτό είναι το κανονικό. Ποιο? Παίζουμε. Μπράβο. Έτσι είμαστε εδώ. Αλεξάνδρα, απόρρισες κι εσύ. Σου λέει το κορίτσι δοκιμαστικό. Κάνουμε πρόβα, πλάκα, τι. Αυτό είναι το κανονικό. Ποιο? Παίζουμε. Μπράβο. Έτσι είμαστε εδώ. Τέλειο, δεν λες τίποτα. Ρώτα και τους ανθρώπους της επιτροπής, έλαμψε το προσωπάκι τους. Να βλέπω και τους πέντε της επιτροπής σήμερα να χαμογελάνε. Αυτό είναι. Λαμπό, απ' τη χαρά μου, λαμπό, όταν σε βλέπω, λαμπό. Το αστείο βέβαια ήταν η ερώτηση καταλήτης του Φερεντίνου για τις δασκάλες χορού. Χορό έχω κάνει στο Λονδίνο. Αλλά έχω πάει στις αραβικές χώρες και έχω κάνει σεμινάρια με πολύ μεγάλες δασκάλες στο εξωτερικό. Όπως πια, πες μας ένα όνομα. Ότι θα την ξέρει τώρα και θα κάνουν ανάλυση. Ράκια Χάσαν. Κα, δεν την ξέρω, αλλά θα είναι top, έτσι. Νούμερο 1. Ναι, ναι, κορυφαία. Εδώ πασχίζει να μάθει την ελληνική σουομπίση. Θέλει να μάθει και της Αιγύπτου. Και να κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, βεβαίως με τον ίδιο τρόπο. Παίρνουμε αυτή τη μουσική και αβάντη, μαέστρο. Ήταν η Αλεξάνδρα Φωτεινού μαζί μας και τώρα είναι το καλύτερο, ενώ το πρώτο, κύριε και κύριοι, 700, 700, 750.000 ευρώ. Σιγά, Νταΐ Ανατολίτη.